Μετά από τρία περίπου 24 ώρα που βρισκόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή, το 18μηνο βρέφος που πνίγηκε ενώ έτρωγε το φαγητό του κέρδισε την πρώτη μεγάλη μάχη για τη ζωή του, καθώς από χθες πλέον υποστηρίζει μόνο του την αναπνευστική του λειτουργία, ενώ αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να βγει και από τη μονάδα και να μεταφερθεί στην παιδιατρική κλινική. Ξέφυγε από το κίνδυνο, αποσωληνώθηκε χθες και αναμένεται να μεταφερθεί στην κλινική. Πράγματι το προσωπικό μας έδωσε μια σκληρή, ας το πούμε, μάχη για να μπορέσει να κρατηθεί μαζί με άλλα περιστατικά που υπάρχουν βέβαια. Αλλά ξέρετε αυτό που έχουμε πει ότι υπάρχουν άμεσα μεταξύ των δύο νοσοκομείων, υπάρχει και μια ομάδα διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών, οπότε μεταφέρθηκε εδώ και εντός ολίγου αναμένεται να εξέλθει. Η υπόθεση της μικρούλας προκάλεσε αίσθηση τόσο σε όσους πληροφορήθηκαν το ατυχές περιστατικό, όσο και στους ίδιους τους γιατρούς της μονάδας εντατικής θεραπείας, που από την πρώτη στιγμή παρέλαβαν το παιδί και μέχρι να ολοκληρωθεί ο χρόνος που χρειάστηκε να παραμείνει διασωληνωμένο, το παρακολουθούσαν στενά από ώρα σε ώρα και από λεπτό σε λεπτό της παραμονής του. Κάθε περίπτωση μέσα στη μονάδα, δηλαδή όταν διασωληνωθεί και είναι σε καταστολή, θέλει κάποιο χρόνο, διότι πρέπει σιγά σιγά σταδιακά να κόβουν τα φάρμακα για να μπορέσει να φύγει και από το οξυγόνο και από τη, να μπορέσει μόνο του δηλαδή να υποστηρίξει τον οργανισμό του. Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι στο εξής? Φαίνεται ότι είναι θετική η εξέλιξη και προσδοκούμε ότι όλα πάνε καλά. Το 18μηνο βρέφος το απόγευμα της Πέμπτης είχε μεταφερθεί από τους δικούς του στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου που εφημέρευε και εκεί λόγω της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητο να διασωληνωθεί και να μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή.